Φίλοι και φίλες, χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους. Χαιρετίζουμε τους αμνιώτες και τις αμνιώτισες που σήμερα είναι εδώ στην πλατεία Πυθαγόρα. Η απόψινή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου για το Προσφυγικό είναι συγκέντρωση αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες που είναι θύματα του πολέμου και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα του. Ο Σαμιακός λαός απαιτεί να κλείσει το hot spot στη Σάμο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και αυτοί οι άνθρωποι που είναι διπλά εγκλωβισμένοι στο νησί και τη χώρα να απεγκλωβιστούν άμεσα. Στη γραμμή αυτή συντάσσονται και από ό,τι όλα δείχνουν, ίσως και με τη σημερινή απουσία τους από τη συγκέντρωση, διάφοροι ντόπιοι παράγοντες, σύλλογοι και φορείς που μέχρι χθες μάλιστα δήλωνανε προβληματισμό και ανησυχία για την υπάρχουσα κατάσταση. Με βάση τις καλοκαιρινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρόκειται για νέα δομή φυλακή με δυνατότητα εγκλωβισμού τελικά ακόμη μεγαλύτερου αριθμού ατόμων. Με τη στάση μας συγκρουόμαστε με την πολιτική που γεννά φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Άλλωστε, είναι πεδαριώδες το επιχείρημα, για να μην πούμε προβοκατόρικο, να λέει κανείς ότι επειδή το Εργατικό Κέντρο θέτει ως ζήτημα αιχμής μέσα στη συνολικότερη αντιπεριαλιστική δράση του να κλείσει το hot spot, στο οποίο οι συνθήκες είναι άθλιες, να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες από το νησί και τη χώρα, μαζί με ό,τι άλλο συνακόλουθο, και να προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες, δηλαδή τις λαϊκές ανάγκες Ελλήνων και μεταναστών εργαστών, ταυτίζεται με τη Σάμοσος ή με κάθε πολιτικό πρόσωπο ή εκολαπτώμενο φασιστοειδές και εθνικιστικό μόρφωμα που αποκαλεί τους πρόσφυγες και μετανάστες λαφραίους ή παράμονομους, που βλέπει τους ανθρώπους σαν μοιάσματα και καλούσε πριν λίγο καιρό τους κατοίκους του νησιού να βγουν με τις χατζάρες να τους φάξουν, όπως έλεγαν διάφοροι σε μαζόξυστης και στα ραδιόφωνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο πληθυσμός του νησιού και κυρίως της πόλης της Σάμου έχει κουραστεί. Αναγνωρίζουμε ότι σε μια κοινωνία 5.000 ανθρώπων θα έχει και τους καλούς και τους κακούς. Εμείς υπερασπιζόμαστε κάθε ξεριζωμένο που είναι κομμάτι της τάξης μας, κάθε θύμα του πολέμου και θύμα της οικονομικής κατάστασης που έχει δημιουργήσει η προσπάθεια εφαρπαγής του πλούτου της χώρας τους από τα μονοπόλια. Θεωρούμε απαραίτητη την αποζημίωση όποιων κατοίκων έχουν υποστεί ζημιές, γιατί το κράτος και η κυβέρνηση ευθύνεται για αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο hot spot. Καλούμε η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου από τα προβλήματα που δημιουργούνται να στραφεί ενάντια στους θύτες και όχι στα θύματα. Η ρητορική και η ιδεολογία του μίσους δεν πρέπει να περάσει, συνάδελφοι. Απομονώνουμε τη Χρυσή Αυγή, την ομάδα Σάμοσος, τους κάθε λογής εθνικιστές και δήθεν πατριώτες. Η προβοκατόρικη στάση από τη μεριά της ομάδας Σάμοσος στην παραμονή της συγκέντρωσης, ότι τάχα το Εργατικό Κέντρο επιτέλους προσέγγισε τη θέση της, δεν είναι τυχαία. Επιδιώκει να θολώσει τα νερά. Η θέση του Εργατικού Κέντρου είναι καθαρή και ξεκάθαρη. Αντίθετα, η δική της αλλάζει ανάλογα με το πώς θεωρούν προφανώς ότι θα εγκλωβίσουν και θα κοροϊδέψουν τον κόσμο. Από τη μια μιλάνε για λαθρομετανάστες, λένε να βγούνε χατζάρες, επιτίθονται σε μέλη του φιλιρινικού κινήματος και καλούν σε δημιουργία ομάδα κρούσης για να τους διώξουν. Στη συνέχεια αναδιπλώνονται και θέλουν δημιουργία νέου hot spot μακριά από τον αστικό ιστό και τώρα μας λένε ότι συμφωνούν με το Εργατικό Κέντρο για κλείσιμο και απεγκλωβισμό. Μάλλον ψαρεύει σε θολά νερά ή επιδιώκει εκλογικό αποτέλεσμα θητικό στις επερχόμενες εκλογές. Πατριωτισμός, συνάδελφοι, είναι το δίκαιο του εργαζόμενου λαού και όχι το φιλετικό και θρησκευτικό μίσος που αυτοί στηρίζουν. Αυτοί υπερασπίζονται το κεφάλαιο, εμείς υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας, τα συμφέροντα της τάξης μας, από όπου κι αν προέρχονται και του λαού. We salute our brothers, refugees and immigrants. We, the workers of Samos, the front for the struggle of all workers, the working center in Samos and the Peace Committee of the Island address you
who has been eradicated from your country by war and poverty and was lent to Greece. For everything you have been through, the blame goes to the imperialistic operations of the European Union, the NATO, the US, and other countries in your homeland aim to control and exploit its energy reserves. To blame are also the governments and bosses in all countries, both ours and yours, because they only serve the monopolies.